Την περασμένη εβδομάδα συνδεθήκαμε, τα είπαμε, επικοινωνήσαμε με μία 19χρονη κτηνοτρόφο, τη Μαρία, από ένα χωριό της Εύβοιας. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή τα views πρέπει να ξεπερνάνε τις 70-80 χιλιάδες στο διαδίκτυο. Μέσα σε 2-24 ώρα έπεσε το YouTube. Σήμερα θα συναντήσουμε τον 23χρονο Κώστα, ο οποίος μάλιστα τι έχει δημιουργήσει, τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει μία φάρμα με 400 και ζώα. Και επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέμε, ότι υπάρχουν νέοι οι οποίοι ονειρεύονται το μέλλον τους μέσα στην κτηνοτροφία. Πάμε να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Κώστας Μπατσίλας. Καλησπέρα. Την καλησπέρα, Κώστα, από Κρήτη. Βρίσκεσαι σε ποια περιοχή, βάλε μας το κλίμα τώρα. Σε ένα μικρό χωριό είσαι. Βρισκόμαστε στη Μενών, κοντά στο χειρονομικό κέντρο Βασιλίτσας. Ναι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους τους φίλους που έχουμε εκεί στην Κρήτη. Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως ο Κώστας έχει γίνει γνωστός τα τελευταία 24 ώρα, παίζει σε όλη την Ελλάδα γενικά, γιατί όντως προσπαθεί και έχει δημιουργήσει για πολλούς το ακατόρθωτο. Συναναστρέφεται καθημερινά και βοηθά έτσι 400 και ζώα. Θα μας τα πει αναλυτικά. Σωστά, σωστός ο πρόλογος. Σωστά, σωστά. Να είστε καλά. Να μας πεις καταρχάς πόσους κατοίκους έχει εκεί η περιοχή σου. Το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Το χειμώνα που είναι δύσκολη περίοδος. Το χειμώνα είμαστε δύο. Δύο κάτοικοι. Εσύ και ποιος άλλος. Εσύ και... Εγώ και ο μπαμπάς, κάποιες φορές είναι και η μαμά, γινόμαστε και τρεις. Δύο κάτοικοι εκεί στην περιοχή, λοιπόν, άντε το πολύ τρεις. Κτηνοτροφική οικογένεια. Κτηνοτροφική, έχουμε και μια οικογενειακή επιχείρηση εδώ και χρόνια, η οποία είναι παραδοσιακή ταβέρνα. Ναι. Ώστε να πάνε όλα τα προϊόντα μας εκεί, αυγή στην κατάμεση κατευθείαν. Δύσκολο επάγγελμα. Αν το αγαπάς δεν είναι τίποτα δύσκολο. Σωστό. Η μεγαλύτερη ωστόσο αντικειμενική δυσκολία ποια είναι. Που λες ότι εντάξει όσο και να τα αγαπάω αυτό με δυσκολεύει. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν πραγματικά αγαπάς αυτό που κάνεις δεν υπάρχει δυσκολία καμία. Όλα είναι στο χέρι μας. Το πρωινό ξύπνημα φαντάζομαι τι ώρα ξυπνάς το πρωί. Περίπου στις 8. Α. Και εκεί φάρμα με τα 400... Είναι... Με τα 400 ζώα, Κώστα, τι ακριβώς περιλαμβάνει, πώς ακριβώς τα φροντίζεις, καταρχάς, τι έχεις. Ζώα είναι, τι ζωάκια είναι, για βάλε μας το κλίμα τώρα και αν έχεις εικόνα ακόμα για καλύτερα. Για πάμε λίγο, μήπως θέλετε να τα δείτε λίγο κατευθείαν. Για πάμε, για πάμε. Α, είναι και, είναι και δίπλα-δίπλα, είναι έτοιμα. Τώρα περιμένουν να φάνε, από ό,τι βλέπετε εδώ τα έχουμε τελείως, όπως πρέπει να είναι τα ζώα. Ναι. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, είναι μία σπάνια ράτσα, να το πω. Είναι μία σπάνια φυλή, η οποία διατηρείται στην Ελλάδα από το 20ο Χριστού. Ναι. Δεν είναι γνωστή σε αρκετούς, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν ελάχιστες μονάδες στην Ελλάδα. Το κρέας τους είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχει πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα έχουν άλλα κρέατα. Ω3, ω6 λιπαρά. Και είναι ένα point ώστε να με κάνει να το κυνηγάω και να το αγαπάω περισσότερο, γιατί δεν υπάρχουν τα ζώα. Και πέρα από αυτά τα ζώα, στη φάρμα σου τι άλλο έχεις, ναι. Έχουμε και πρόβατα και αγελάδια. Έχουμε απ' όλα. Κοίτα τώρα ένας νέος ο οποίος ζει πάνω κάτω το χειμώνα μόνος του, με τα ζώα του. Του λείπει κάτι. Μας είπες δυσκολίες στο επάγγελμα, το αγαπάς, δεν αντιμετωπίζεις. Σου λείπει κάτι άλλο ωστόσο, ζηλεύεις κάτι άλλο. Όχι, δεν ζηλεύω κάτι. Τι πρέπει να ζηλεύουν. Κοίτα, η καθημερινότητα ενός νέου. Να σηκωθεί, να πάει για καφέ, να επιστρέψει, να κάνει τη βόλτα του, να βγει ένα βράδυ. Αυτό εννοώ. Το πρόγραμμά μας το φτιάχνουμε όπως εμείς θέλουμε. Αν κάνεις αυτό που αγαπάς, βρίσκεις χρόνο και για τα υπόλοιπα. Αγαπάς κάτι τόσο πολύ. Υπάρχει στήριξη κεντρικά από την πολιτεία. Μιλάμε για κτηνοτροφία. Πολλά τα προβλήματα, έχει αυξηθεί και το κόστος παραγωγής, έχουμε και τις ζωοτροφές στα ύψη. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, είναι πολλά τα προβλήματα και στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι ακόμα περισσότερα. Είναι άλλο ψώμετρο, είναι άλλες οι θερμοκρασίες, χρειάζεται άλλη προστασία.
έχουμε πολλά περισσότερα προβλήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία βοήθεια, απολύτως καμία. Κάτι το οποίο ελπίζω κάποια στιγμή να διορθωθεί και να δώσει ένα πάτημα στους νέους να κάνουν κάτι δικό τους. Κώστα, από τα ζωάκια που φροντίζεις, ποιο θέλει έτσι την περισσότερη προσοχή, περισσότερες ώρες να ασχοληθείς μαζί του? Μας είπες ότι έχεις τα γουρουνάκια που είναι μια σπάνια φυλή, προβατάκια, αγελάδες. Όλα τα ζώα περίπου χρειάζονται τον ίδιο χρόνο. Εξαρτάται την περίοδό τους, αν είναι περίοδος η οποία είναι για εγκυμοσύνη κλπ. Όταν μεγαλώνουν, είναι διάφορα. Μάλιστα, χρειάζεται να είσαι εκεί πάρα μα πάρα πολλές ώρες, σωστά? Πρέπει να είσαι ένα 12ωρο. Όχι, 12ωρο μπορεί να μείνει. Είναι ένα 8ωρο για όλα τα ζώα περίπου τη μέρα θα το χρειαστείς. Ένα 8ωρο. Το μέλλον την επόμενη μέρα, υπάρχουνε. Τα επόμενα χρόνια πώς θα φαντάζεσαι, Κώστα? Δεν μ' αρέσει τα όνειρά μου. Προτιμώ να τα πραγματοποιώ και μετά να τα δείχνω στον κόσμο. Σωστό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετά σχέδια ώστε να κάνω τον κόσμο που μας αγαπάει και μας στηρίζει τόσα χρόνια να έχει ακόμη ένα λόγο για να έρθει, να μας επισκεφτεί. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είναι χαρά μας. Ξέρεις, Κώστα, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με ζωντανή σύνδεση με σένα για πάρα πολλούς λόγους. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει μια κοπέλα, τη Μαρία, κτηνοτρόφο, 19 ετών. Κάθε εβδομάδα, για να μην πω καθημερινά, φιλοξενούμε και κτηνοτρόφους εδώ από την Κρήτη. Έχουμε αδυναμία, αγαπάμε το επάγγελμα, πρέπει να στηριχθεί. Απευθυνόμενος εδώ στους κτηνοτρόφους της Κρήτης, τι έχεις να τους πεις? Κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους, μην τα παρατήσεις ποτέ. Ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα, και με το καλό να σε δούμε και εδώ κάτω, να μας επισκεφθείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε, δική μας η χαρά, δική μας η χαρά.